samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Άραγε, στερείται νομιμότητας οποιοδήποτε θα μπορούσε να επικαλεστεί και να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο αυτό προεδρικό διάταγμα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα για την σφράγιση των σφάγιων αμνοερυφίων εκτός εγκεκριμένων σφαγιοτεχνικών εγκαταστάσεων και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μήπως κατά το παρελθόν χρησιμοποιείται αυτό ανάλογα τις ανάγκες κάποιας περιοχής και τότε το φέρνουμε στην επιφάνεια, σφάξτε για λίγο, το παίρνουμε πίσω και μετά η κατάσταση ισχύει ό,τι λέει ο νόμος. Μήπως συμβαίνει αυτό? Θα μπορούσα να σας απαντήσω ότι οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι ενεργούν βάσει της νομιμότητας. Βάσει λοιπόν της νομιμότητας, ήδη από την εφαρμογή των κανονισμών από το 2004, δεν προβλέπεται καμία από αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσω ότι η χώρα μας είχε τη δυνατότητα να ζητήσει παρεκκλήσεις με τη θέσπιση αρνητικών μέτρων. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σε περιοχές με ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς ή ιδιαιτερότητες, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε παρεκκλήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δυστυχώς οι πολιτικές ως τώρα δεν ήταν προς την κατεύθυνση το να ζητηθούν αυτές οι παρεκκλήσεις. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν απαρέκλητα εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει το καθεστώς σαφές αυτό. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα στη σφαγή και σφράγιση ζώων πέρα των εγκεκριμένων σφαγιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Μπορεί κάποιοι για πολιτικούς λόγους να ανασύρουν κάποια διατάγματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω όμως ότι εμείς, οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, ενεργούμε βάση της νομιμότητας. Άρα στην προκειμένη περίπτωση τώρα εδώ με την ΣΑΜΟ τι γίνεται που έχουμε αυτές τις συνθήκες? Δηλαδή υπάρχει ένα σφαγείο το οποίο είναι κλειστό, δεν λειτουργεί, γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σφαγείο και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται διότι δεν μπορούν να σφάξουν τα ζώα τους, δεν μπορούν να προχωρήσουν με τη δουλειά τους. Θα μπορούσα να σας απαντήσω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Και επίσης μπορώ να σας απαντήσω ότι δεν θα πάρουν την ευθύνη οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι για την υφιστάμενη κατάσταση. Οι ευθύνες νομίζω βαραίνουν άλλους. Και αν θέλετε σαφώς να πω, βαραίνουν άλλες πολιτικές για τη μη ύπαρξη σφαγείων ή τη μη δυνατότητα των υπαρχόντων σφαγείων σε αυτές τις περιοχές. Σίγουρα όμως όχι τους κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους. Samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.